Εδώ και 2 δεκαετίες ενισχύουμε την ελληνική γη. Επενδύουμε στη θρέψη της καλλιέργειας, στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό, προμηθεύοντας τον με λοιπάσματα γερμανικής τεχνολογικής υπεροχής. Επενδύουμε στην Ελλάδα. Καινοτομούμε στον τόπο μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητές του. Combo Expert. Η ειδική στη θρέψη. Τώρα ξεκινάει η εκπομπή Προφίλ. Στη σημερινή μας εκπομπή, καλεσμένη μας και είμαστε και στο χώρο της, είναι η κυρία Μαρλένα Καλογεράκη, η οποία είναι καθηγήτρια πιάνου και μουσικοπαιδαγωγός και πολλές φορές βέβαια την έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας και πάντα λέμε θέματα τα οποία αφορούν μπαμπάδες, μαμάδες, γονείς, παιδιά και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Οπότε θα είναι μια κουβέντα, Μαρλένα, να μιλήσουμε και στον ελληνικό. Εννοείται. Η χαρά είναι δική μου και αλληλοφιλοξενούμαστε, θα έλεγα σήμερα. Ναι, έτσι ακριβώς. Και θα μιλήσουμε και στον Ιώκη, γιατί σε γνωρίζω πλέον πολλά χρόνια και έχουμε συνεργαστεί και σε πολλά πράγματα, θα τα πούμε συνέχεια. Παρότι δεν είσαι από την Πάτρα, μας έρχεσαι από την όμορφη Κρήτη, έχεις γίνει πατρινιά, θα έλεγα. Έχεις ενσωματωθεί στην κοινωνία της Πάτρας, έχουν αγωπήσει πάρα πολύ ο κόσμος και βέβαια πάρα πολύ τα παιδιά που είναι και οι πιο αυστηροί κριτές. Πώς τα έχεις καταφέρει? Νομίζω ότι γενικότερα πάντα ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος συμπαθούσε τα παιδιά. Δηλαδή θεωρώ ότι ένας δάσκαλος, ένας εκπαιδευτικός, ένας παιδαγωγός με όποιο τρόπο ασχολείται με τα παιδιά, νομίζω ότι τουλάχιστον πρέπει να τα συμπαθεί. Αν κάποιος, ας πούμε, έχει αποφασίσει ή πέρασε παιδαγωγικό, αλλά με ενοχλούν λίγο οι φωνές που ακούω των παιδιών κτλ., είναι λάθος για μένα. Έχει πάει λάθος δρόμος, ναι, δηλαδή. Νομίζω ότι είναι λάθος δρόμος. Από την αρχή είναι ένα καλό καμπανάκι να το ακούσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι ανέκαθεν όχι μόνο συμπαθούσα τα παιδιά, αλλά είμαι και από τους εκπαιδευτικούς που θέλω να έχω επαφή με τα παιδιά. Δηλαδή πάντα τα αγκάλιαζα και σε περίοδους κοροναϊού πολλές φορές ρίσκαρα, πάντα θα είχα την επαφή είτε ήταν μικρά στη μουσικοκινητική, είτε ήταν μεγαλύτερα στο πιάνο, πάντα θα έμαθαινα τα νέα τους, δηλαδή υπήρχε μια σχέση. Αμοιβαία λοιπόν σχέση αγάπης με τα παιδιά. Νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεσαι ένας άνθρωπος της καθημερινότητάς τους. Γιατί θεωρώ ότι ένας δάσκαλος πρέπει να είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τα παιδιά μιμούνται. Αναπόφευκτα μιμούνται σε πολλά. Οπότε, και το έμαθα και στην πράξη δηλαδή, ακόμα και το ντύσιμο που μπορεί να έχει ένας δάσκαλος. Δηλαδή θυμάμαι μικρότερη, γιατί ξεκίνησα να δουλεύω πολύ μικρή. 21 ετών είχα ξεκινήσει σε παιδικό και φορούσα αυτά τα σκισμένα τα τζιν και μου λέγανε τα παιδιά, κύριε, γιατί το παντελόνι σου είναι σκισμένο, ξέρω εγώ. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν ότι είναι μια τάση. Οπότε καταλάβαινες ότι γίνεσαι μοιραία ένα εντός αγωγικών πρότυπο για τα παιδιά. Οπότε ήμουνα υποχρεωμένη μέσα μου, ένιωθα δηλαδή αυτή την υποχρέωση, να είμαι όσο μπορώ η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Τα τελευταία 3 χρόνια που έχω γνωρίσει και τη μητρότητα, νομίζω ότι ολοκληρώνεται κατά κάποιο τρόπο και η συμπεριφορά μου απέναντι στα παιδιά. Γιατί όσο και να τα αγαπάς τα παιδιά, δεν έχεις, χωρίς να θέλω να αδικήσω τους συναδέλφους που δεν είναι γονείς, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια ολοκλήρωση, γιατί υπάρχει ένα άτομο, 2
έχω δύο παιδάκια. Έχεις δύο παιδάκια και είναι και μικρούλια. Αλλά υπάρχει έτσι, υπάρχουν μια εικόνα που μπορώ να βάλω στη θέση του άλλου παιδιού. Ας πούμε, όταν κάποιο παιδί μπορεί να με φέρει στα ωριά μου που ποτέ δεν φταίνουν τα παιδιά, εγώ μπορεί να μην έχω μια καλή μέρα, μπορεί διάφορες παράμετροι να συντελούν στο να μην είμαι τόσο χαρούμενη, ξέρω εγώ, είμαι άνθρωπος όπως όλοι. Υπάρχει το παιδί μου, κυρίως βάζω το μεγάλο γιατί είναι κοντά στις ηλικίες αυτές, τις προνηπιακές, και σκέφτομαι αυτόματα ότι αν ήταν το παιδί μου, ας πούμε, το πρόσωπο ποιό, πώς θα ήθελα να το συμπεριφερθεί ο δάσκαλος. Οπότε κατευθείαν μπαίνει σε μια άλλη αμέσως, κατάσταση. Ναι, αμέσως και καταλαβαίνεις πώς νιώθει το γονιό. Αλλά και το γονιό καταλαβαίνεις καλύτερα. Καταλαβαίνω γιατί... Αυτό είναι αλήθεια, καταλαβαίνεις. Πηγαίνω και εγώ το παιδί μου σε δραστηριότητες και εμπιστεύομαι έναν άνθρωπο. Δεν μπορώ λοιπόν να διανοηθώ, όσο και αν η πραγματικότητα δεν μας βοηθάει σε αυτό, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι το παιδί μου δεν θα περάσει καλά. Οπότε ναι, και το γονιό που σε εμπιστεύεται. Ναι. Και αυτό μπει και σε ένα ρόλο που καταλαβαίνεις και εσύ πώς είναι να έχεις αυτό το άγχος. Ναι, εντάξει, την εμπιστοσύνη του γονέα πάντα την είχα πολύ ψηλά. Δηλαδή πάντα την υπολόγιζα. Αλλά πλέον το έχω προσωποποιημένο όλο αυτό. Δηλαδή βάζω τον εαυτό μου στη θέση του, κάτι που δεν έκανα παλιότερα. Το παιδί μου στη θέση των μαθητών, ας πούμε. Σήμερα στην εκπομπή μας, λοιπόν, θα δούμε γενικότερα, θα μιλήσουμε με και για το ρόλο της μουσικής στη ζωή μας και τη σημασία της μουσικής. Γενικότερα και για τις δραστηριότητες, που ασχολείσαι πάρα πολύ και με δραστηριότητες, αλλά και για κάποια πράγματα συγκεκριμένα που έχεις κάνει για να βοηθάς και γονείς μέσα από τον εκπαιδευτικό σου ρόλο, πώς να απασχολούν τα παιδιά τους και τελικά πώς πρέπει να προσπαθούμε τα παιδιά μας να περάσουν τον χρόνο τους ελεύθερα, αλλά χωρίς ταυτόχρονα να υπερβάλλουμε. Γιατί έχουμε περάσει και στην άλλη άκρη, θα μας τα πει στη συνέχεια. Αλλά ήθελα να πούμε και λίγα πράγματα περισσότερα και για σένα. Είχαμε ξαναμιλήσει και σε παλαιότερη εκπομπή για το βιβλίο που έγραψες. Γιατί έγραψες και ένα παραμύθι. Πάλι δείγμα αγάπης για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς. Γιατί ένα παραμύθι σημαίνει ότι αγαπάς πολύ τα παιδιά που θες να διαβάσουν κάτι και να πάρουν κάποια μηνύματα, αλλά και το γονιό που σκέφτεσαι που θέλει να το προσφέρει στο παιδί του, έτσι διαβάζοντάς το, τη γνώση και έτσι όλο αυτό το όνειρο διαβάζοντας ένα παραμύθι. Ήθελα να μας πεις έτσι πώς το σκέφτηκες, γιατί είναι και δύσκολο να γράψεις ένα βιβλίο, θέλει και χρόνο. Θέλει και ταλέντο βέβαια που είδαμε ότι έχεις. Νομίζω ότι είναι, το παιδικό βιβλίο είναι αυτό που είπες ότι τα παιδιά είναι πιο αυστηροί κριτές, είναι από τα πιο δύσκολα είδη, γιατί όταν ειδικά δεν είσαι συγγραφέας, όπως εγώ δεν είμαι συγγραφέας, εγώ ουσιαστικά αυτό το βιβλίο το έγραψα γιατί είναι ακριβώς η πεποίθησή μου που έχω πει και σε συνεντεύξεις μου, που υποστηρίζω ότι η μουσική, όπως είναι η εκπαίδευσή μας στο σχολείο, είναι σημαντικό και η μουσική να υπάρχει στη ζωή μας με οποιοδήποτε τρόπο. Όχι απαραίτητα επαγγελματικό τρόπο, όχι απαραίτητα να γίνουμε μουσική. Οπότε μέσα από αυτό το βιβλίο, η μουσική είναι ο απομηχανής θεός, ο οποίος τον ήρωα τον μετατρέπει και τον κάνει να αναγνωρίσει στην ουσία συναισθήματα που δεν είχε. Δεν έχω αναφερθεί ότι ήταν ένας κακός ήρωας σε χαρακτηρισμούς και έγινε καλός ήρωας. Δεν με ενδιαφέρει να περάσω στα παιδιά χαρακτηρισμούς. Με ενδιαφέρει να δείξω πώς ένιωθε αυτός ο ήρωας και έκανε τις αντίστοιχες πράξεις και πώς η μουσική μετά τον βοήθησε, μαζί με τη φιλία βέβαια που του πρόσφεραν τα υπόλοιπα ζώα και τα παιδάκια του δάσους κτλ. Πώς βοήθησε η μουσική στο να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και τα συναισθήματά του. Οι μαγικές νότες του δάσους είναι το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολίτες στη Ρόδο, στην Κύπρο. Το καλοκαίρι κάναμε διάφορες παρουσιάσεις και στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο. Στο χωριό μου έγινε μια μεγάλη παρουσίαση και ευχαριστώ πολύ και τους διοργανωτές. Μου το έχουν ζήσει από πολλά μέρη της Ελλάδας. Εδώ στην Πάτρα έχει γίνει σε πολλούς χώρους. Και είναι αυτό που τους άρεσε περισσότερο, τι σου λένε. Περίμενες δηλαδή τα σχόλια που έλαβες στη συνέχεια. Γιατί βλέπω ότι έχει πάρα πολλές εικόνες μέσα που μπορεί κάποιος, χωρίς να ξαναδιαβάζει, να καταλάβει λίγο. Από τα παιδάκια αυτό που έχει μείνει είναι ότι δεν είναι το τέλος το αναμενόμενο που μπορεί να σκοτώνεται ο κακός, όπως μπορεί να έχουμε συνηθίσει από παιχνίδια, δεν ξέρω, σειρές, από ταινίες, από άλλα βιβλία, ενδεχομένως παραμύθια
νομίζω περισσότερο κλασικά, γιατί τώρα έχει εξελιχθεί και το συγγραφικό ύφος. Άρα είναι από κάτι τα παιδάκια. Από τους εκπαιδευτικούς που το πήρανε, έχω ακούσει ότι τους άρεσε περισσότερο ότι υπάρχουν πολλές θεματικές ενότητες στις οποίες μπορούν να δουλέψουν. Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει χρώματα, συνοδεύεται από κάποιες κάρτες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σαν παιχνίδι τα παιδιά, να αλλάξουν τη σειρά τους, να φτιάξουν δική τους ιστορία προφορικά, να μας εξηγήσουν στην αρχή, να αναπτύξουν το λεξιλόγιο σε πιο μικρές ηλικίες. Τα πιο μεγάλα παιδάκια που γράφουν μπορούν να γράψουν, να γίνουν μικροί συγγραφείς. Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο που δίνει δυνατότητες. Η εικονογράφηση που έχει γίνει από την Ειρήνη Μαρκάκη, που είναι η εικονογράφος του βιβλίου, έχει πάρα πολλά χρώματα. Το προσέξαμε αυτό. Οπότε, μπορεί ένας παιδαγωγός να δουλέψει και τα χρώματα, σίγουρα τα συναισθήματα. Μέσα από τις παρουσιάσεις που κάνω και εγώ, προτείνω και κάποιες παρουσιάσεις δραστηριοτήτων που μπορεί όμως εύκολα ο γονιός να κάνει στο σπίτι. Δεν απευθύνομαι απαραίτητα σε εκπαιδευτικούς επαγγελματίες, γιατί θα ήθελα να το δουλέψεις και στο σπίτι με τα παιδιά σου και να περάσεις ωραία, ας πούμε. Υπάρχουν επίσης τις κάρτες. Τα παιδάκια δεν είναι τα τυπικά παιδιά, τα όμορφα, τα χαριτωμένα. Είναι παιδάκια που φοράνε γυαλιά, που φοράνε σιδεράκια, οπότε μιλάμε για τη διαφορετικότητα. Ο Δράκος, όλα τέλεια και όλα ο Δράκος, ο οποίος είναι διαφορετικός από τους υπόλοιπους κάτοικους του δάσους, πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε χωρίς όμως να γίνουμε κι εμείς αντίστοιχα, να κάνουμε τις αντίστοιχες πράξεις. Μάλιστα. Που κάνει αυτό. Άρα προσπάθησε μέσα από αυτό το βιβλίο να περάσει πολλά μηνύματα. Ναι, θα στα μπορούσε παιδιά, ας πούμε το παιδί σου, κόσμο τους, θα μπορούσε το παιδί σου να δέχεται bullying, ναι, ακόμα και πολύ ήπιο bullying, ναι, ναι, από ένα άλλο παιδάκι. Θα μπορούσες λοιπόν να το παρομοιάσεις με το παραμύθι αυτό και με πολλά άλλα βέβαια που είναι πιο ειδικά πάνω στο θέμα, αλλά εγώ ανατρέχω και λέω ότι να και ο Δράκος που ήταν διαφορετικός, τα παιδάκια τον αποδέχτηκαν, προσπάθησαν να τον βοηθήσουν και τελικά ο Δράκος ήταν αυτός που ενώ κατέστρεψε το δάσος, κατέληξε να κάνει πρώτος δεντροφύτευση. Οπότε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα στην καθημερινότητα που μέσα από το βιβλίο μπορείς να τα δεις. Θα βλέπουμε την αξία του βιβλίου και βέβαια, αλλά και γενικότερα των δραστηριοτήτων που μπορούμε να κάνουμε με τα παιδιά μας για να μάθουν κάποια πράγματα, για να τα συμβουλεύσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Γιατί δεν μπορείς μόνο να μαθαίνεις, ναι, πρέπει να το περνάς και μέσα από το παιχνίδι. Μα αυτά είναι τα πιστεύω μου. Ναι, ναι. Δεν είμαι συγγραφέας, είμαι παιδαγωγός. Οπότε το πρώτο πράγμα που βασίστηκε αυτό το βιβλίο ήταν οι μουσικοκινητικές δραστηριότητες. Έκανα μουσικοκινητικές δραστηριότητες σε παιδιά, είδα ότι τους άρεσαν αυτές οι δραστηριότητες και απλά ντύθηκε με το κείμενο. Δεν είναι ότι κάθισα εγώ να γράψω και μετά να προσθέσω τις δραστηριότητες, γιατί δεν. Και πλέον η μουσικοκινητική έχει μπει στη ζωή μας, γιατί καλά το ναι, εγώ γενικότερα ευτυχώς. Είσαι από τις πρώτες που ξεκίνησες, δεν ξέρω αν είσαι η πρώτη που ξεκίνησε τη μουσικοκινητική στην Πάτρα. Εγώ δεν τη γνώριζα πριν, πάντως έτσι γνωριστήκαμε και έτσι είχα προσκαλέσει και στην πρώτη εκπομπή. Και βλέπω πλέον έχει πάρει πολύ υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και βοηθάει και πάρα πολύ. Ναι, ευτυχώς. Και πάρα πολύ. Ανακαλύφθηκε η αξία της, υπάρχει σε πολλές δομές. Αυτό δείχνει ότι η μουσική δεν είναι μόνο το να μάθουμε ένα μουσικό όργανο, το να γίνουμε κι εμείς δάσκαλοι στη συνέχεια, είναι κάτι άλλο. Και πολύ περνάει μέσα από πάρα πολλές φάσεις το παιδί για να καταλήξει αν θέλει να είναι το επάγγελμά του αυτό στο μέλλον. Ας αφήσουμε στην άκρη και τη μουσική. Μπορεί ένα παιδί να το ρωτήσει σήμερα τι θες να γίνεις, να σου πει ένα επάγγελμα, γιατί μπορεί να είναι ο μπαμπάς του, η μαμά του, ή μπορεί να το ξέρει, να το έχει δει και αύριο να σου πει ένα άλλο και μεθαύριο ένα άλλο. Οπότε, αντίστοιχα και με τη μουσική, δεν είναι μια δραστηριότητα στην οποία είναι σίγουρο ότι ένα παιδί θα μπορέσει να γίνει μουσικός. Ή θα θέλει να γίνει μουσικός. Ή θα θέλει. Είναι όπως το ποδόσφαιρο, είναι όπως το μπάσκετ. Το πηγαίνει στο παιδί, ό,τι έχει καλό να κερδίσει, καλό θα του κάνει, αλλά μπορεί να μην γίνει μπασκετμπολίστας, μπορεί να μην γίνει ποδοσφαιριστής. Απλά δεν υπήρχε η ενημέρωση, θα έλεγα, γιατί η παιδεία θεωρώ ότι υπάρχει. Εγώ έχω συναντήσει ανθρώπους με παιδεία και σε πολύ απομακρυσμένα χωριά της επαρχίας που έχει τύχει να πάω να κάνω παρουσίαση. Και δεν θεωρώ λοιπόν ότι έλειπε αυτό, αλλά έλειπε η ενημέρωση. Θεωρώ ότι δεν το ξέρανε, ότι δεν ξέρανε την αξία αυτού του πράγματος, η οποία στην ουσία είναι ότι βασίζεται κατά μεγάλο βαθμό στο βιωματικό τρόπο. Μπορεί ο άλλος
μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός και το παιδί να παρουσιάσει όλες τις θεματικές ενότητες, αλλά αντί να τα λέει και να τα ακούει ένα παιδί ή να τα γράφει, μπορεί να τα βιώνει. Οπότε αποδεδειγμένα θα του μείνουν και στη μνήμη και με ένα ευχάριστο τρόπο και έτσι πιο αβίαστα. Κάπως έτσι ξεκίνησες και τις μουσικοπαιδαγωγικές συζητήσεις και στην ηλεκτρονική εφημερίδα forpress.gr, που πολλές φορές βέβαια μας έχεις πει ότι δεν είμαι δημοσιογράφος, ούτε θέλω να πάρω το ρόλο του δημοσιογράφου, ούτε το παρουσιαστή, Δεν είμαι δημοσιογράφος. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός αυτών των εγώ, που συνεχίζεις και θα συνεχίσεις, θα μας τα πεις και συνέχεια. Αυτό ξεκίνησε στο μυαλό μου, ξεκίνησε πάλι από τη γονεϊκότητα. Εγώ πρώτα ξεκινούσα για μένα να μάθω κάποια πράγματα που αφορούν στη θετική διαπαιδαγώγηση που ήθελα να έχω με τα παιδιά μου, ας πούμε. Ήθελα να ξεφύγω από το μοτίβο της προηγούμενης γενιάς, τέλος πάντων, που ήταν πιο αυταρχικό, που υπήρχε περισσότερος φόβος και λιγότερο σεβασμός του παιδιού απέναντι στο γονέα, τις περισσότερες φορές θα πω. Ήθελα τέλος πάντων να έχω μια καλή σχέση με τα παιδιά μου, όσο μπορώ να κάνω το καλύτερο. Οπότε ξεκίνησα και μετά. Χωρίς να έχεις το αυταρχικό δηλαδή και το. Ναι, προσπαθώ να μην το έχω. Δηλαδή έτσι πρέπει να καθίσεις. Αλλά όμως δεν το είχα ούτε με τους μαθητές μου. Mm-hmm. Πολύ σπάνια να έχω μαλώσει έτσι μαθητή. Μπορεί να βγουν να το διαψεύσουν ή το επιβεβαίωσουν. Ναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ο σεβασμός. Ναι. Δεν έχω ποτέ προβλήματα με παιδάκια. Αν και εγώ το πιστεύω ότι ο σεβασμός κερδίζεται, δεν επιβάλλεται. Ναι, σιγά σιγά. Ενώ παλιά οι παλιοί προσπαθούσαν να το επιβάλλουν το σεβασμό. Ναι. Δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι να τον κερδίσεις, να θέλει ο άλλος να. Είναι λίγο θέμα οριοθέτησης. Ναι, ναι. Είναι λίγο θέμα οριοθέτησης από μια ομάδα ανθρώπων. Είναι ο γονιός, είναι ο δάσκαλος και είναι και το παιδί το οποίο διαμορφώνεται από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί καλώς ή κακώς. Περνάει αρκετό χρόνο ένα παιδί σε μια δομή, ένα σχολείο, ένα ΚΔΑΠ, δεν ξέρω. Εντάξει, αρκετό χρόνο της ημέρας, ας πούμε. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα όριο, δηλαδή, ούτε αυτό που λέγανε παλιά ότι ό,τι πει ο δάσκαλος είναι το σωστό. Αυτό ισχύει, ό,τι πει ο δάσκαλος. Όχι, δεν ισχύει. Mm-hmm. Γιατί είμαι άνθρωπος. Μπορεί να κάνω λάθος. Πρέπει ο γονιός να υποστηρίξει το παιδί του και να έρθει να μου πει τι συνέβη. Να νιώσει το παιδί ότι υπάρχει κάποιος από πίσω που το εμπιστεύεται. Όχι όμως να έρθει και να μου πει θα σε κλείσω μέσα στη φυλακή, δηλαδή να περάσουμε και στο άλλο όριο που το παιδί μου έχει δίκιο και πάω και μειώνω το δάσκαλο και το ρόλο αφήνω, του. Ναι, και δεν αφήνω να κάνει ουσιαστικά τη δουλειά του και το έργο του. Θέλει μια ισορροπία. Να διακρίνουμε τους ρόλους, αλλά με μια ισορροπία. Να είναι ξεκάθαρη η ρόλη, ναι. Το οποίο εγώ δυσκολεύομαι με την κόρη μου τη μεγάλη, γιατί επειδή κάνουμε μαθήματα μουσικοκινητικής μαζί σε κάποιους χώρους, δυσκολευτήκαμε λίγο να πάμε σε μια άλλη δραστηριότητα, γιατί μου λέει, γιατί μπορείς να είσαι εκεί και δεν μπορείς να είσαι στην άλλη δραστηριότητα που μου κάνει άλλη δασκάλα και τώρα αυτή είναι η δασκάλα σου. Είναι λίγο. Εντάξει, ναι. Θέλει πολύ κουβέντα. Μου πήρε μήνες. Απευθύνθηκα και σε ειδικούς. Ναι. Δεν απευθύνομαι σε κανένα ειδικό, γιατί η δουλειά του είναι και αυτή. Τι κακό είναι. Ξέρουμε περισσότερα. Ναι. Όταν πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιο ειδικό, πρέπει να το κάνουμε γενικότερα. Ναι. Σε ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Τέλος πάντων, ναι, υπάρχει ένα ολόκληρο βουνό από κάτω από αυτή την αντίδραση κάθε παιδιού. Και καλό είναι να το ψάχνουμε, γιατί είμαστε οι γονείς. Τώρα οι γονείς νομίζω όμως έχουν αρχίσει και ψάχνουν γενικότερα. Ναι. Και αυτό που να ξανακλείσουμε και σε αυτό που είπαμε πριν και με τις δραστηριότητες και σε αυτό το οποίο κάνεις πολύ καλά και μέσα από τις εκπομπές που κάνεις και στη ForPress που παρουσιάζεις και δραστηριότητες και εναλλακτικές για να περάσεις το χρόνο με τα παιδιά σου χωρίς απαραίτητα να ξοδέψεις και πολλά χρήματα. Ναι. Και απλά αντικείμενα που έχουμε στο σπίτι μας. Ήθελα λίγο να μας πεις και πώς δηλαδή επιλέγουμε μια δραστηριότητα για το παιδί μας, πόσες δραστηριότητες να βάλουμε μέσα στην εβδομάδα, γιατί τώρα έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο. Κάθε μέρα πηγαίνουμε κάπου για να τρέχουμε. Πάλι το όριο είναι. Λοιπόν, αυτό που ο εσωτερικός μου αυτός προβληματισμός που με έφερε σε επαφή με διάφορους ανθρώπους, μετά έλεγα τι ωραία θα ήταν να το πω και στον άλλο και στο φίλο μου και αυτά. Και μετά οι φίλοι μου άρχισαν να με ρωτάνε και εμένα. Οπότε λέω, ας κάνουμε αυτό το πράγμα που δεν είναι ότι θα κάνω μια ενημερωτική εκπομπή, ότι θα κάνω ρεπορτάζ, ότι θα κάνω δημοσιογραφική δουλειά. Συζητάμε σαν μαμάδες, σαν άτομα γύρω από την εκπαίδευση κυρίως, αλλά και επιστήμονες, ας πούμε, οι καλεσμένοι σου κατά κύριο λόγο. Ναι. Οι ψυχολόγοι, οι παιδοψυχίατροι, όλη αυτή την γκάμα.
Και λέμε τα θέματα της καθημερινότητας που πολλοί γονείς έχουν ως απορίες και μας το έχουν ζητήσει. Και θεωρώ ότι λείπει, και από μένα λείπει, σαν μαμά, να κάτσω το βράδυ να έχω ένα 20 λεπτό μισάωρο επεισόδιο που να δω 5 πράγματα βασικά. Για που είναι πάνω στην καθημερινότητά μας. Είναι πάνω στην καθημερινότητα. Απορίες που έχουμε. Δεν θέλω δηλαδή, δεν θα πλατιάσω με θεωρίες, με να διαβάσω βιβλία. Αυτά ωραία τα έχουμε, υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν όποιος έχει το χρόνο και καλό είναι κτλ. Αλλά έτσι, δύο-τρία πράγματα που μπορεί να, να είσαι προβληματισμένος, ναι. Οπότε σε ό,τι αφορά λοιπόν τις δραστηριότητες. Στις δραστηριότητες λοιπόν, είναι και εδώ σημαντικό το όριο. Κάνουμε δραστηριότητες γιατί πρέπει το παιδί να κοινωνικοποιηθεί, βοηθάνε και εγώ δουλεύω σε ΚΔΑΠ, αλλά δεν είμαι υπέρ το να πηγαίνει ένα παιδί στο σχολείο μέχρι τις 4 και από τις 4 μέχρι τις 9 σε ένα ΚΔΑΠ. Δεν είμαι υπέρ αυτό να συμβαίνει 5 μέρες την εβδομάδα και τις άλλες 2 να ψιλοέχει άλλες δραστηριότητούλες. Εγώ πιστεύω στο παιχνίδι, το ελεύθερο παιχνίδι. Πιστεύω ότι αυτό είναι που λείπει στην πραγματικότητα από τα παιδιά μας, σε πολλούς τομείς. Σε τομείς που έχουν να κάνουν μια νέα δραστηριότητα λοιπόν που εντάξαμε φέτος, είναι το Messy Play, όπου έρχονται τα παιδιά, πιάνουν διάφορες υφές, κάνουν διάφορες δραστηριότητες και λερώνονται και μαθαίνουν σε αυτές τις υφές. Τα ωφέλη αυτού του παιχνιδιού είναι πάρα πολλά. Έχω καλεσμένη, ειδικά για το Messy Play που θα παρουσιάσουμε στο μέλλον έτσι τα επεισόδια. Και το θλιβερό λοιπόν είναι ότι αυτό το πράγμα που βγαίναμε στην Αλάνα, στην γειτονιά μας και πιάναμε χώματα, πιάναμε φύλλα, πιάναμε όλα αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει. Και πηγαίνεις και πληρώνεις για να λερωθεί το παιδί σου με τεχνητό τρόπο, γιατί εντάξει, Δεν είναι το ίδιο με τη φύση. Προσπαθούμε όμως όσα υλικά περισσότερα μπορούμε να έρχονται σε επαφή τα παιδιά, αλλά δεν είναι το ίδιο. Αυτό είναι λόγω έλλειψη χρόνου που το κάνουμε. Ενώ στην υπερβολή του να έρθει κάποιος μια φορά. Λόγω έλλειψης συνθηκών το κάνουμε. Ή φταίμε και λίγο κι εμείς οι γονείς κάποιες φορές που βρίσκουμε τώρα και τις λύσεις αυτές και αφήνουμε τα παιδιά μας και σε αυτούς τους χώρους. Ναι, υπάρχει πολύ. Για το Messy Play. Όχι, όχι το Messy Play, γενικότερα λέω. Λοιπόν, γενικότερα, ναι, είναι πολλά, είναι πολλά. Είναι θέμα συνθηκών στη ζωή μας, είναι θέμα τύπου οικογένειας, γιατί και πολλά παιδάκια είναι από μονογονεϊκές οικογένειες που έρχονται και μέσω προγραμμάτων κτλ. Οπότε ενδεχομένως και ο ένας γονιός τι να πρωτοπρολάβει. Αλλά γενικότερα αυτό λείπει από το παιδί. Το ελεύθερο παιχνίδι, να πάω να παίξω μόνος μου, να κάνω ακόμα και στο σπίτι μου, να παίξω με τις κούκλες μου, να μην υπάρχει πουθενά ανοιχτή τηλεόραση ή η οθόνη. Αυτό να αναπτύξω, είναι μια με πληγή. Να αναπτύξω τη φαντασία μου, να παίξω. Αυτό είναι η ελευθερία για να κάνει το παιδί ό,τι θέλει το παιχνίδι του. Ναι. Όχι να υπάρχει η καθοδήγηση. Κάνει το σπίτι και άλλο κάτω, κάποιες φορές. Α, καλά, αυτό ναι. Δηλαδή είναι δεν περιμένουμε να είναι και όλα είναι τέλεια μέσα στο πρόγραμμα αυτό, ναι, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά εντάξει, άμα ζυγίσεις, γιατί εγώ έχω μέσα μου μια ζυγαριά και λέω ότι θα περάσει καλά το παιδί μου, θα είναι το σπίτι ανώ κάτω, πηγαίνει εντάξει, ναι. Τη διασκέδαση του παιδιού η ζυγαριά. Τώρα και να πούμε και λίγο για τα μεγαλύτερα παιδιά, έτσι, ως παιδαγωγός. Γιατί εντάξει, ένα παιδί μέχρι 18 χρονών είναι παιδί. Ναι. Και τα μεγαλύτερα παιδιά που βλέπω, παρατηρώ όλο διάβασμα, δηλαδή δραστηριότητες τώρα ναι. Με μαθήματα, συνεχώς μαθήματα, τρέχουμε τα παιδιά μας στα μαθήματα, χαιρόμαστε να είναι καλοί στα μαθήματα, είναι μόνο αυτό όμως. Και πλέον δεν ξέρω κάποιο παιδί που βέβαια που να μην τα πηγαίνει και καλά, νομίζω πλέον όλα τα παιδιά λίγο πολύ γιατί είναι άριστοι. Και, έχουν αλλάξει και οι προσδοκίες μας. Ναι. Σαν γονείς. Αλλά πάλι και ως γονείς, λέω, επικεντρωνόμαστε σε συστήρα μάθηση, τέλος πάντων, στο μάθημα, ναι. Στο διάβασμα, που βέβαια αυτή αυτό είναι, το ζητούμενο. Το χρειαζόμαστε για να περάσουν και σε ένα πανεπιστήμιο και να έχουν και ένα μέλλον διαφορετικό. Αλλά είναι μόνο αυτό. Είναι η προσδοκία μας. Είναι η προσδοκία του γονιού του σημερινού. Η προσδοκία της προηγούμενης γενιάς είναι και λίγο η συμπεριφορά του παιδιού. Δεν ήταν τόσο οι βαθμοί. Πρώτα έπαιζε ρόλο να είσαι καλός άνθρωπος να γίνεις, ναι, λέγανε πάντα, να είσαι καλός άνθρωπος. Ναι, οπότε θες. Τώρα έχουμε λίγο δεδομένο ότι τα παιδιά μας είναι καλοί άνθρωποι, ναι. Και πηγαίνουμε στο θέμα της εκπαίδευσης. Επίσης και από τη μεριά της εκπαίδευσης, όλα τα ιδρύματα, κάθε χρόνο κάνουν το ένα
να εντυπωσιάσει το άλλο, τη δραστηριότητα αυτή, βγάζουν επιστήμονες από 2 χρονών να μιλάνε 3-4 γλώσσες, είναι πάλι θέμα ορίου. Δηλαδή, είναι καλό για κάποια χρόνια ένα παιδί να έχει το διάβασμα σε μεγαλύτερο βαθμό στη ζωή του, χωρίς να μην σημαίνει αυτό ότι δεν θα έχει και τις εξόδους του και το χρόνο του, τις αποσυμπίεσεις, γιατί χρειάζονται όλα. Και πρέπει να ξέρουμε και τι απαιτήσεις έχουμε. Δηλαδή, θυμάμαι ότι εμένα την καθαρά Τρίτη ή μετά τις διακοπές, όλοι οι γονείς, ξέρεις, δεν έχουμε διαβάσει πολύ καλά σήμερα. Εντάξει. Διαβάστε τις άλλες μέρες. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα ήταν καρναβάλι. Ναι. Δεν πειράζει. Έπρεπε να πας στο καρναβάλι. Ναι, να πας στο καρναβάλι. Αυτό ήταν η δουλειά σου. Ναι. Και αυτό είναι οι διακοπές. Πρέπει είναι να τα ξεχωρίζεις. Ναι. Να τα ξεχωρίζεις. Ναι. Δηλαδή, ούτε ένα παιδάκι το οποίο όλο το χρόνο δεν καταλαβαίνει ούτε διακοπές ούτε έξω. Το ακούω και αυτό βέβαια. Ναι, ότι είναι διακοπές, αλλά τώρα ξεκινήσαμε το διάβασμα λίγο νωρίτερα. Δεν έχει διακοπή. Είναι διακοπή. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει διάβασμα. Και εσύ, άμα σε πάνε διακοπές και σου λένε έλα να κάνεις 2-3 γυρίσματα, δεν είναι διακοπές. Έχουμε περάσει και λίγο στην υπερβολή. Κατάλαβες. Πάμε σε μια μικρή διακοπή τώρα και θα επιστρέψουμε και θέλω να γυρίσουμε λίγο πάλι στη μουσική για το ρόλο της μουσικής και να πούμε και για τα σεμινάρια που κάνεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Εδώ και 2 δεκαετίες ενισχύουμε την ελληνική γη. Επενδύουμε στη θρέψη της καλλιέργειας, στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό, προμηθεύοντας τον με λοιπάσματα γερμανικής τεχνολογικής υπεροχής. Επενδύουμε στην Ελλάδα. Καινοτομούμε στον τόπο μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητές του. Combo Expert, η ειδική στη θρέψη. Φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε την εκπομπή Προφίλ στο Ιόνιαν και βρισκόμαστε στο χώρο της κυρίας Μαριλένας Καλογεράκη, καθηγήτριας πιάνου και μουσικοπαιδαγωγός. Βέβαια, εμείς γνωριζόμαστε και πριν πολλά χρόνια και μέσα αυτά τηλεοπτικά ήταν η πρώτη μας συνάντηση, ναι, Μαριλένα. Οπότε μιλάμε στον ελληνικό. Ήμουν έγκυος τότε. Ήμουν έγκυος τότε. Στο πρώτο, στο δεύτερο. Στο δεύτερο, στο κοριτσάκι. Και εσύ τώρα με 2 παιδάκια. Οπότε έχει αλλάξει και πολύ και η ζωή σου. Πώς τα προλαβαίνεις τώρα, γιατί κάνεις και πολλά πράγματα. Και καθηγήτρια πιάνου και σε ΕΚΔΑΠ και σεμινάρια. Ναι, κοίτα. Θα μας πεις και για τα σεμινάρια. Ξεκινήσαμε, ναι, αυτά τα σεμινάρια. Και εκπομπές. Και τις εκπομπές, ναι. Πώς τα προλαβαίνουμε. Νομίζω αυτό είναι ένα ζήτημα που το έχουν όλοι πια. Είναι ένα ερώτημα που κάνω πολλές φορές βέβαια, ναι, γιατί πραγματικά σε γυναίκες ιδιαίτερα που είναι τόσο πολύ δραστήριες και πετυχαίνουν και σε αυτό που κάνουν. Προσπαθώ να υπάρχει ένα στοιχειώδες πρόγραμμα, το οποίο... Πάντα να ανατρέπεται. Ναι, εντάξει, τις περισσότερες φορές, τέλος πάντων, προσεγγιστικά να βγαίνει. Δηλαδή, είμαι λίγο... Θα σηκωθώ το πρωί, θα πω πρέπει να γίνει αυτή και αυτή η δουλειά. Ναι, και θα την κάνεις. Ναι, δεν θα κοιμηθώ, ναι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ο άντρας μου δεν είναι έτσι, κοιμάται μια χαρά. Εγώ είμαι λίγο πιο... Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Δεν το προτείνω σαν να το, ναι, ναι, για να το κάνετε. Δεν είμαι σίγουρη για τις συνέπειες, τέλος πάντων, στον ψυχισμό του ανθρώπου. Αλλά είμαι υπεύθυνη. Θέλω να είμαι συνεπής. Δεν μπορώ, ας πούμε, να κοιμηθώ και να μην έχω κάνει αυτό που έχω δεσμευτεί ότι θα κάνω. Όσον αφορά τώρα στις δουλειές, για να προετοιμάσω τη δουλειά μου. Ναι, ναι. Νομίζω έτσι, αυτό ένα πρόγραμμα, άμα μπει λίγο. Έχουν μειωθεί οι ώρες που δουλεύω. Αφήσει κάποια πράγματα. Ναι. Και νομίζω ότι το καλό στην υπόθεση είναι ότι έχω οδηγηθεί, αλλά έχω οδηγηθεί μοιραία, χωρίς να ξέρω και δεν θα μάθω ποτέ, αν είχα τα κότσια να κάνω ένα ξεσκαρτάρισμα. Αλλά το έκανα μοιραία, γιατί δεν έβγαινε ο χρόνος μου. Δηλαδή, όταν λέμε δεν βγαίνει ο χρόνος μου, εννοούμε ότι δεν κοιμάμαι πια. Δεν θα τρώω, δεν θα κοιμάμαι, δεν θα κάνω βασικές
ανάγκες του οργανισμού μου. Οπότε γιατί εκεί αναγκαστικά. Ήμουν ένας άνθρωπος που έβαζα, βγάζεις. Γιατί μου άρεσε το ένα μάθημα, μου άρεσε το άλλο. Δεν θέλω να στεναχωρήσω και τους άλλους και λες ναι και εδώ. Ρε παιδί μου, δεν έχω εγώ. Αν εξαιρέσεις ένα-δύο πολύ χτυπητά περιστατικά, δεν τσακώνομαι. Mm-hmm. Δεν έχω τσακωθεί, ειδικά με χώρους. Είναι άνθρωπος που μπορώ να το επιβεβαιώσω και εγώ από όσο χρόνο που σε γνωρίζω, ότι δύσκολα κάποιος να σε σύγκρουση μαζί σου. Ναι, οπότε... Δηλαδή, μάλλον άλλος που έχει πρόβλημα. Δεν είχα όμως το... έτσι να τσακωθώ, να πω από εκεί δεν θα ξαναπάω. Έφυγα έχει, ωραία από όλους τους χώρους. Έχει τύχει να τσακωθείς με κάποιους ανθρώπους που σε έχουν φέρει στα ωριά. Νομίζω ότι δύσκολα θα βγεις από τα ρούχα, ας πούμε. Έχει τύχει να νιώσω. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι επειδή εγώ δεν ξεχωρίζω ότι είμαι η δασκάλα του παιδιού, αλλά το βλέπω το παιδί, το αγκαλιάζω ουσιαστικά και προσπαθώ όσο μπορώ να του μεταδίδω τη γνώση, αλλά σε ένα επίπεδο στον τρόπο ζωής του. Όχι, ας πούμε, ότι αυτό είναι στη μουσική. Για παράδειγμα, μαθαίνουμε τώρα στη μουσική φέτος, κάνουμε τις συναυλίες μας. Κάθε χρόνο έχουμε μια θεματική στις συναυλίες μας. Πέρυσι κάναμε για τους συνθέτες. Ανέλαβε ένα παιδί ένα συνθέτη, έμαθε γι' αυτόν, μας διάβασε κάποια πράγματα, έπαιξε κάποια έργα του. Φέτος έχουμε μάθει πώς να κάνουμε συνεργασίες. Mm-hmm. Τα Χριστούγεννα, λοιπόν, τα παιδιά συνόδευσαν ένα τενόρο στη χριστουγεννιάτικη συνεργασία. Και τώρα για το καλοκαίρι θέλω να κινηθώ στο ίδιο πλαίσιο. Είτε να κάνουν ντουέτα μεταξύ τους, είτε να συνοδεύσουν ένα άλλο όργανο. Οπότε αυτό το πράγμα εγώ το πηγαίνω και λίγο στη ζωή. Ότι κοίταξε, είσαι υπεύθυνος για τον εαυτό σου, αλλά και για το διπλανό σου που παίζετε μαζί. Mm. Πρέπει ο ένας να αυτό την ευθύνη του άλλου. Δίνεις και παίρνεις την ευθύνη. Πρέπει να είσαι σωστός, πρέπει να είσαι συνεπής. Μεταδίδω τη συνέπεια, την εργατικότητα. Στον τρόπο ζωή. Όχι μόνο τη μουσική. Αυτό δηλαδή με ενδιαφέρει. Μα μπορεί να μην ξαναπαίξει και πιάνω και ποτέ. Ναι. Αλλά πρέπει να μείνει αυτό το μήνυμα. Ναι, αυτό είναι για μένα το ζητούμενο. Εντάξει, νομίζω ότι όποιος μάθει πιάνο θα συνεχίζει να παίζει. Και, έτσι, και μετά ζητούμενο... παίρνουν πολλά στη ζωή του παιδιού. Πολλές δραστηριότητες που είναι στο γυμνάσιο. Και μετά εκεί σου λέω. Βλέπει ο καθένας τι θέλει πραγματικά. Οπότε υπήρξαν γονείς. Είμαι όμως 12 χρόνια τώρα σχεδόν τελειώνω στο επάγγελμα. Μπορεί να έχω ένα-δύο γονείς που να ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η αντιμετώπιση από τους ίδιους. Εισάξια αντιμετώπιση. Εισάξια, ναι. Ένιωσα κάποιες φορές αχαριστία, ας πούμε. Αυτό. Εκεί όμως τελειώνει σε ένα κάτι και προχωράς παρακάτω. Προσπαθώ φαντάζομαι. Να προχωρήσω παρακάτω. Ποτέ δεν έχω εμπλέξει όμως τα παιδιά ή οτιδήποτε. Εννοείται. Ναι, και καλά κάνεις. Οπότε με είχες ρωτήσει για τα σεμινάρια. Για τα σεμινάρια, ναι. Ναι, τα σεμινάρια. Σε ενήλικες. Λοιπόν, σε ενήλικες. Δηλαδή σε ανθρώπους που θέλουν να γίνουν καθηγητές πιάνο, που είναι ήδη καθηγητές πιάνο. Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε καθηγητές πιάνο. Απευθυνόμαστε σε όλους τους παιδαγωγούς, σε όλο τον εκπαιδευτικό κλάδο, σε βρεφονιπιοκόμους, νηπιαγούς, σε όποιον έχει έτσι ενασχόληση με παιδιά, μέχρι και το μικρό δημοτικό, ας πούμε. Mm-hmm. Γιατί το θέμα μας, αυτά τα σεμινάρια τα ξεκίνησα με πολύ χαρά. Το πρώτο μας είναι το 18 Μαρτίου, το Σάββατο. Είναι ένα τετράωρο σεμινάριο, 5 με 9. Είναι στο Ρυθμότοπο, ένα εργαστήριο μουσικής και τεχνών, το οποίο είναι νέο. Έχει ξεκινήσει δηλαδή τη φετινή χρονιά, αλλά με κέρδισε πάρα πολύ τόσο ο χώρος, mm-hmm. Η περιοχή είναι στην Άνω Πόλη, είναι στο Φρούριο, πολύ ωραία περιοχή, μ' αρέσει, όσο και ο ιδιοκτήτης, ο Άκης ο Χατζημικές, που είναι πολλά χρόνια μουσικός, είναι δάσκαλος παραδοσιακών κρουστών. Πηγαίνω πολύ ευχάριστα δηλαδή, έχουμε συνεργαστεί και σε παρουσιάσεις με τον Άκη και νιώθω ότι είναι έτσι ένας άνθρωπος που έχουμε το ίδιο σκεπτικό. Και πηγαίνουν πολύ ευχάριστα όμως, γι' αυτό το έβαλα στο πρόγραμμα. Παίζει ρόλο αυτό στις συνεργασίες, να πηγαίνεις ευχάριστα και να φεύγεις ευχάριστα για να κυλάει και η συνεργασία και να υπάρχει και αποτέλεσμα. Ναι, πραγματικά έτσι είναι. Οπότε αυτό τώρα το σεμινάριο που ξεκινάμε, 18 Μαρτίου, στο Ρυθμότοπο, είναι ένα σεμινάριο που παρουσιάζει τη μουσικοκινητική αγωγή μέσα από τις τέχνες στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Δηλαδή, κάθε εκπαιδευτικός που θέλει να παρουσιάσει μια θεματική ενότητα, ένα πρόγραμμα που το έχει και στην ύλη του, ας πούμε, παρουσιάζουμε πώς μπορεί να γίνει με μουσικοκινητικό τρόπο. Mm-hmm. Οι δραστηριότητες, το χαρακτηριστικό που έχουν είναι ότι ξεκινάνε από ένα επίπεδο α, για βρεφική, μεταβρεφική ηλικία, μπρονηπιακή, συγγνώμη, και πηγαίνει
πηγαίνει προς τα πάνω, ας πούμε, όσο μεγαλώνει το παιδί. Οπότε απευθύνεται σε μεγάλη γκάμα εκπαιδευτικών. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι προσπαθούμε να συνδέσουμε μέσα από τις τέχνες τη μουσικοκινητική, ας πούμε, μέσα από την ζωγραφική, από τα εικαστικά. Και πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί έχω καθίσει, έχω μελετήσει κάποιους πίνακες, ας πούμε. Ας πούμε, ένας πίνακας, το πρώτο που μπορείς να κάνεις είναι να... που μπορείτε να το κάνετε και σπίτι σας. Σίγουρα, και πες μας. Να δείτε τον πίνακα και να μάθετε τα ψυχρά, τα θερμά χρώματα στη ζωγραφική και να τα αντιστοιχίσετε σε ένα κομμάτι, σε ένα λυπητερό κομμάτι, σε ένα πιο χαρούμενο κομμάτι, το οποίο βρείτε, ένα ορχιστρικό κομμάτι, που έτσι μπορείτε να μιλήσετε για πάρα πολλά πράγματα με τα παιδιά. Οπότε είναι ένας συνδυασμός και πραγματικά νομίζω ότι ανυπομονώ, δηλαδή, αυτό, να το πάμε πολύ ενδιαφέρον και δεκαετίες ανθρώπων που ασχολούνται με το χώρο αυτό και μπορούν να το, μετά να το συνεχίσουν και να μάθουμε ένα διαφορετικό τρόπο. Νιώθω ότι θα πιάσει, γιατί λένε ότι ένα πράγμα πραγματικά να κρατήσεις από ένα σεμινάριο θεωρείται πτυχές στο σεμινάριο, ότι κάτι πήρες, ότι κάπου εξελίχθηκες. Θεωρώ ότι όποιος έρθει θα εξελιχθεί. Ισχύει αυτό. Εσύ, έχω παρακολουθήσει εγώ σεμινάρια πάνω στη δική μου δουλειά και νομίζω σε ένα σεμινάριο που είχα πάει, δύο πράγματα, τρία μου είχαν μείνει και λέω όντως ήταν τρία σημαντικά. Ναι. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Λίγο με τη μουσική, έτσι κλείνοντας και πηγαίνοντας και προς το τέλος της εκπομπής μας, ένας καλός δάσκαλος, κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική, με το πιάνο συγκεκριμένα που είσαι εσύ, φαίνεται η κλίση του παιδιού από μικρή ηλικία, μπορεί να το ανακαλύψει και στη συνέχεια. Είναι κλίση ή είναι και διάβασμα και ενδιαφέρον από εκεί πέρα? Πώς το βλέπεις? Είναι κλίση. Είναι κλίση. Δηλαδή μπορεί κάποιοι γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους από μικρή ηλικία, λέγοντας τώρα 4-5 ετών, στο πιάνο ή πιο μικρά στη μουσικοκινητική, πιστεύω ότι μπορεί για ένα διάστημα να μην είναι αυτό το η ανάλογη σχέση δουλειάς και αποτελέσματος, να τη βλέπουμε, αλλά αργότερα θα δεις ότι θα γίνει ένα μεγάλο βήμα και οφείλεται στις γνώσεις που έχει αποκτήσει το παιδί με συγκεκριμένο όμως παιδαγωγικό τρόπο, όχι να κάτσουμε σε ένα τρανείο μια ώρα και να γράφουμε, με διάφορους τρόπους, από μικρή ηλικία. Το ταλέντο φαίνεται, μπορεί κάποιος να έχει χέρια καλύτερα από κατασκευής, να είναι δηλαδή εκγενετής, ή καλύτερη αντίληψη, γιατί στο πιάνο χρειάζεται να διαβάζεις κάθετα και οριζόντια ταυτόχρονα. Εκεί φαίνεται κάποια παιδάκια μπορεί να το κάνουν πιο αργά. Όμως πας η και δουλειά, λίγο το παιδί κάποιες φορές. Η δουλειά είναι το παν, γιατί εγώ πιστεύω ότι όταν δουλέψεις μια εργατόρα, ότι έχει αποτέλεσμα, ας πούμε. Πιστεύω στη δουλειά. Σε όλα τα θέματα, όπως το λέμε πολλές φορές, άμα κοπιάσει κάτι, προσπαθεί, σίγουρα θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Είχα και γνωστούς δηλαδή που είχαν το ταλέντο, είχαν τις βλέψεις, αλλά δεν δούλεψαν και δεν προχώρησαν. Ενώ παιδάκια τα οποία μπορεί να χρειαστεί και δύο και τρεις φορές να το πούμε το πράγμα, αργότερα με τη δουλειά τους έκαναν άλματα, ας πούμε. Γι' αυτό ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις κάτι από την αρχή. Ο δάσκαλος τώρα νομίζω ότι λείπει από τη σημερινή εποχή αυτό, το να φεύγει ένας γονιός ήσυχος, ότι το παιδί του θα περάσει καλά αρχικά, ότι θα έχει έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης. Αυτό. Γνώσεις έχουν και μπορούν να αποκτήσουν και θα αποκτήσουν και με τα χρόνια όλοι, πιστεύω. Νομίζω πλέον, γιατί όταν παίρνεις ένα πτυχίο πιστοποιημένο, δεν σου λέω τώρα άλλος να μην έχει τα βασικά, σιγά σιγά δουλεύοντάς το νομίζω ότι, αλλά αυτή τη ζεστασιά, την προσέγγιση, ο τρόπος προσέγγισης είναι που νομίζω ότι πρέπει να μας κάνει να επιλέγουμε. Βέβαια δεν μας βοηθάει και η κοινωνία καθόλου σε αυτό και όλα αυτά που έχουν συμβεί, αλλά εγώ είμαι αισιόδοξη, δεν θα το πω, είναι λίγο, θα το πω λίγο ρομαντική, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν, που πιστεύουν στην εργατόρα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, κατάγομαι από επαρχία. Και επαρχία, όχι όπως λένε από οι Αθηναίοι. Από ένα χωριό της Κρήτης. Ναι, ότι η Πάτρα είναι επαρχία. Ναι. Από χωριό κανονικό, χωριό. Ναι. Δεν είναι. Πώς λέγεται το χωριό σου? Το χωριό μου λέγεται Πετροκεφάλι. Και θέλω να σας πω ότι πιστεύω ότι ήταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης όσον αφορά ένα έργο ή οτιδήποτε. Όμως, είχαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος
πολιτεύτηκε αρκετά χρόνια και τώρα δεν έχει σταματήσει, αλλά και πάλι από τη θέση που είναι προσπαθεί οικειοθελώς και έχει βοηθήσει τόσο πολύ, που το χωριό μου έχει έργα που δεν υπάρχουν σε μεγάλες πόλεις. Δηλαδή το σχολείο που έχει, που είναι εφταθέσιο, εφτατάξιο, εφταθέσιο. Αυτά τα μπερδεύω. Ναι, το ίδιο νομίζω είναι. Εφταθέσιο είναι σίγουρα πάντως. Έχει άριστες υποδομές, έχει υπολογιστές, έχει εκπαιδευτικούς. Πήγα συνάντησα εκπαιδευτικούς, γιατί έχω κάνει εκπομπή σε αυτό το σχολείο, επειδή έχει και μία βιβλιοθήκη, την οποία έχει φτιάξει μόνος του αυτός ο άνθρωπος, λέγεται Μανώλης Κανακαράκης, δεν έχω ρωτήσει. Δεν έχω ρωτήσει για να... Αναφέρω το όνομα, αλλά νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα. Εγώ το αναφέρω με πολύ αγάπη, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ το μέρος που έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει, το σχολείο. Έχουμε κάνει εκπομπή. Θα είναι η πρώτη εκπομπή που θα προβάλλουμε, γιατί το θεωρώ πολύ γούρικο. Και έχει κάνει μια βιβλιοθήκη, η οποία δίνει την ευκαιρία στα παιδιά του χωριού μου. Και όχι μόνο, γιατί είναι και τα γύρω χωριά τα οποία. Είναι μια ευκαιρία να πηγαίνω και από εκεί, να διαβάζουν μέσα. Συνεργάζεται η βιβλιοθήκη λοιπόν με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μπορεί να γίνεται ανταλλαγή συγγραμμάτων. Και καλό και μέσα από την εκπομπή, όποιον συγγραφέα θέλει να δώσει βιβλία ή όποιο γονιό δεν έχει, έχει κάποια βιβλία μεταχειρισμένα ελαφρώς σε καλή κατάσταση και θέλει να τα δώσει. Πραγματικά είναι ένα έργο... το οποίο δεν υπήρχε κανένα όφελος να συμβεί, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει σταματήσει να πολιτεύεται, είναι ένας άνθρωπος όμως που αγαπάει σπάνια πάρα πολύ το... Πραγματικά! Με τη μία στα δάχτυλα αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά! Και επειδή έχουμε και εκλογές και εθνικές σε λίγο καιρό και δημοτικές, δεν πολιτεύεται ο άνθρωπος, δεν κάνω τώρα προεκλογικό. Όχι για το, να ακούσουν οι υπόλοιποι που πολιτεύονται. Ναι. Ότι πρέπει κάπως έτσι να λειτουργούμε, αν θέλουμε να γίνονται κάποια πράγματα και κάποια έργα. Πρέπει κάπως έτσι να λειτουργούμε. Δεν υπάρχει η ατομική ευθύνη για τους άλλους μόνο. Υπάρχει τον εαυτό μας. Πρέπει να αλλάξεις πρώτα τον εαυτό σου. Γιατί είναι ένας άνθρωπος αυτός, ο οποίος σίγουρα έχει ξοδέψει ατελείωτες ώρες, εργατόρες που λέγαμε πριν, ατελείωτο χρήμα από την τσέπη του που δεν ήταν υποχρεωμένος. Έχει πάει, έχει βρει τους αρμόδιους και έχει. Περιμένει εκεί μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος του κάθε φορά. Έχει κάνει πολλά έργα. Απλά εμείς τώρα επικεντρωθήκαμε στη βιβλιοθήκη. Αυτό το αναφέρεις ως παράδειγμα. Φροντίζει. Επικεντρωθήκαμε και στην εκπομπή. Φροντίζει τους εκπαιδευτικούς, τους μαγειρεύει. Δηλαδή πήγα και είδα μια ομάδα δασκάλων που ενώ είναι στην επαρχία δεν θέλουν να φύγουν από το σχολείο. 2-3 πράγματα, ρε παιδιά, δεν είναι τόσο τρομερό. Και οπότε όσο υπάρχουν έτσι άνθρωποι όπως ο συγκεκριμένος, εγώ αισιοδοξώ για το μέλλον, ότι εντάξει, μπορεί κάποιος κάτι να κάνει και για τα υπόλοιπα. Είναι πολύ λαπρό παράδειγμα αυτός ο κύριος και θα χαρούμε να τον δούμε και να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Παρακολουθούμε βέβαια και είσαι ενεργή πολύ και στα social, έτσι, και στο Facebook και στο Instagram. Εκεί όποιος θέλει να σε βρει πάλι μπορεί να σε βρει εύκολα και τις εκπομπές που θα έχεις και μέσα από το 4Press. Έτσι, κλείνοντας και πηγαίνοντας και προς το τέλος της εκπομπής μας, δεν ξέρω αν ήθελες κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτά τα οποία είπαμε, κάτι που νομίζω ότι πρέπει να υποθεί πάνω στη διδασκαλία ή πάνω στη μουσική. Ή αλλιώς να περάσουμε έτσι ένα μήνυμα πάνω σε αυτά τα οποία συζητήσαμε, σε ένα σαν συμπέρασμα σε αυτά τα οποία είπαμε τέλος πάντων. Ένα μήνυμα, μία ευχή θα ήθελα να πω εγώ από το κομμάτι το δικό μου. Θα ήθελα πάλι έτσι για κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο να ξαναυπάρξει αυτή η εμπιστοσύνη των γονιών. Δηλαδή... Να σας αφήσουμε και τα παιδιά μας λίγο. Ναι, ναι, να μην και έχουμε... στα παιδιά μας και στους εκπαιδευτικούς που εμπιστευόμαστε. Εντάξει. Ναι, αυτό. Να υπάρχει λίγο περισσότερη ανεμελιά στη ζωή μας. Ανεμελιά. Νομίζω ότι δεν είναι. Έτσι, ανεμελιά, όπως το λες. Και δεν ξέρω αν είναι και θέμα εμπιστοσύνης. Είναι θέμα ότι είμαστε είναι θέμα εμπιστοσύνης. Γιατί πηγαίνεις το παιδί σου σε έναν συγγραφέα. Να τον παρακολουθήσει και μετά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι το χειρότερο πρότυπο που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ. Τυχαίο παράδειγμα. Θες να βγάλεις το παιδί σου να παίξει έξω, αλλά δεν μπορείς να το βγάλεις γιατί γίνονται όλα αυτά που ακούς γύρω τριγύρω. Γενικά υπάρχει ένας φόβος, ένα πράγμα.
δεν αξίζει να ζούμε. Ναι, δεν αξίζει να ζούμε. Και πολλά πρέπει έτσι. Να πάμε να κάνουμε αυτό, ναι. Να κάνουμε το άλλο. Να... Ναι, αυτό ναι, θα να ήθελα τέλει. Κάποια στιγμή κάπως να το πετύχουμε. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο βέβαια. Και με ευχαριστώ. Την οικογένειά σου. Επίσης. Και να συνεχίσει έτσι να μας μαθαίνεις, να μας παιδαγωγείς και πάνω στη μουσική, πάνω στην εκπαίδευση. Μαθαίνω εγώ πρώτα όμως. Μαθαίνεις δηλαδή, εσύ μαθαίνεις και μας τα μαθαίνεις μετά. Και με τις εκπομπές έχω μάθει πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Δηλαδή είναι και αυτή μια συνεργασία, την κάνουμε πολύ χαρά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαριλένα, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και πάλι και σε νεότερη εκπομπή. Και σίγουρα όσοι δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο «Οι μαγικές νότες του δάσους», σας το προτείνουμε να το διαβάσετε στα παιδιά σας, αλλά και εσείς οι μεγάλοι. Και οι μεγάλοι παίρνουν μηνύματα από τα παραμύθια. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τους μεγάλους, έχεις δίκιο. Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Εδώ και 2 δεκαετίες ενισχύουμε την ελληνική γη. Επενδύουμε στη θρέψη της καλλιέργειας, στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό, προμηθεύοντάς τον με λοιπάσματα γερμανικής τεχνολογικής υπεροχής. Επενδύουμε στην Ελλάδα. Καινοτομούμε στον τόπο μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητές του. Combo Expert, η ειδική στη θρέψη.